Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Χρόνια σας πολλά και καλή χρονιά. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον έφορο του ποδοσφαίρου, έφορος του τμήματος ποδοσφαίρου του Χαραβιακού, τον Βασίλη Νταμάνη. Βασίλη, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά σε όλους και με την πανδημία να λείψει από εμάς όλους. Τους ποδοσφαιρικούς και ποδοσφαιροανθρώπους που υπάρχουν σε αυτό το χώρο του εραστεχνικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου. Βασίλη, πόσα χρόνια είσαι στο χώρο του εραστεχνικού ποδοσφαίρου? Διανύω την 25η χρονιά, έχοντας αποκομίσει από αυτό το χώρο χαρές, πολλές λύπες, πάρα πολλές γνωριμίες, αλλά οι χαρές και οι λύπες είναι συνάρτηση του γεγονότος. Και ειλικρινά πιστεύω και άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο να έχουν αυτή την προσφορά που έχω εγώ. Εγώ ως γνωστό ξεκίνησα από το θρίαμβο Αθηνών, που μετήχε μεγάλο σωματείο, που μετήχε στα εθνικά πρωταθλήματα της χώρας μας και κάποια στιγμή όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Έκανα ένα κύκλο, το οποίο κάποιοι άνθρωποι με επικράνανε, δεν θέλω να ονομάσω, επικράθηκα από το χώρο και αποχώρησα για ένα χρόνο κάνοντας κατά κάποιον τρόπο μια φυσική αποτοξίνωση στον εαυτό μου. Δεν πήγα στο γήπεδο, δεν πήγα στο χώρο που μου λείπει και τώρα αυτή τη στιγμή μου λείπει λόγω της πανδημίας βέβαια, είναι άλλη ιστορία. Και μετέπειτα δέχτηκα μια πρόταση από τον Παναμανώλη τον Φίτρο, τον πρόεδρο του Χαραβιακού, την συζητήσαμε εκεί με τους ανθρώπους. Και είπα τα θέλω μου, είπα τα πιστεύω μου και δέχτηκαν αυτά που ήθελα να κάνω εγώ και πήγα στο χώρο του Χαραβιακού. Την πρώτη χρονιά ευτύχησα να ανέβω κατηγορία από την πρώτη κατηγορία στην τρίτη εθνική, πρώτος με 5 βαθμούς διαφορά ο Χαραβιακός, κάνοντας σημαντικότατες νίκες εκτός έδρας με την Αργυρούπολη 4-0, με ανατροπή στην Αργυρούπολη, στο γήπεδό μας, με την Αγία Παρασκευή. Μπορώ να ξεχάσω και κάποιοι άλλοι, σημαντικές νίκες οι οποίες έφεραν την ομάδα όταν σταμάτησε το πρωτάθλημα με 5 βαθμούς διαφορά. Πήγαμε στην τρίτη εθνική, ξεκινήσαμε με τον κύριο Μαργαρίτη Χατζηαλέξη, ένα προπονητή ο οποίος δεν είχα συνεργαστεί καθόλου τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχα την γνωριμία, ένα εξαιρετικό άνθρωπο και έναν εξαιρετικό ποδοσφαιράνθρωπο θα έλεγα, ο οποίος πήρε την ομάδα και άλλαξε την υφή του σωμάδος που είχε από τους προηγούμενους προπονητές, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί, όπως ήταν ο Ανδρέας Ματζούγκης και ο κύριος Ρόπας, που γνώρισα εγώ στην ομάδα, και πήρε την ομάδα και ανέβηκε η κατηγορία. Τώρα, η περίπτωση της πανδημίας και αυτός ο πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, περί πολέμου πρόκειται, έχουμε μείνει άπραγοι και μαζευόμαστε στις γωνίες και στα διάφορα στέκια, αλλά από μακριά και αγαπημένοι που λένε. Αυτή ήταν η ιστορία μου γενικώς. Εγώ έχω να θυμηθώ προπονητές που πέρασαν τον Βασίλη τον Τσέκαρο, τον Μανώλη τον Ρασιδάκη, τον Μανώλη Γιωργαντίδη. Μανώλης Γιωργαντίδης, εξαιρετικός και πολύ καλός φίλος μου. Ανδρέας Ματζούγκης, γενικά πολλούς προπονητές, οι οποίοι το Γιάννη τον Τάση, τον Χρήστο τον Τάση, ένα εξαιρετικό προπονητή που είχαμε στο δουλειά μου. Τον Χρήστο τον Τάση. Ο Τάση Ποντίον είναι τώρα, από ό,τι ξέρω. Ποδοσφαιριστές εξαιρετικοί, κάποιους μπορώ να ξεχάσω, να με συγχωρέσουν. Άρα απ' όλα θέλω να σταθώ στο Βαγγέλη τον Σπυριδάκη, στο Μανώλη τον Λίκο, στο Σπανό τον Γιώργο, στο Σπανό τον Άγγελο και σε αυτούς που έχω γνωρίσει εδώ στο Χαραβιακό, τους παίκτες που τους πολύ σπουδαίους παίκτες που έχει ο Χαραβιακός αυτή τη στιγμή. Όπως είναι ο Ορφέας ο Παρασκευόπουλος, όπως είναι ο Μαρακουδάκης, όπως είναι ο Κασιανός. Και δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν από αυτό γιατί είναι εξαιρετικοί όλοι. Απλώς αναφέρω μερικά ονόματα. Τους καινούριους που έχει ο Χαραβιακός, όπως είναι ο Βραζιλιάνος Σόζα, ο Λουσιένο Κουντού, ο οποίος είναι στην Νέα Ιωνία τώρα, ένα εξαιρετικό παιδί. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν κάποια ονόματα, ίσως δεν τα έχω γραμμένα, απλώς η συνέντευξη που παίρνετε στην Ελλάδα.
είναι μια συνέντευξη η οποία είναι καθαρά μυστημένη, θα έλεγα, απευθείας, και αυτή η συνέντευξη εμένα με ικανοποιεί. Έχω δώσει κάποιες παραλήψεις και κάποιες... Η συνεργασία σου με, με τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης του Χαραβιακού, με τον coach, σε καθόλου τον κύριο Χατζιαλέξη. Οι άνθρωποι με σέβονται και τους σέβομαι, και αυτό μας κάνει και συνεχίζουμε κατά αυτή την έννοια. Διότι όταν υπάρχουν διαφωνίες, τις λύνουμε εκείνη τη στιγμή. Όταν υπάρχει μια διαφορά, τη λύνουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν τη διονύζουμε να πάμε πίσω. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα της ομάδος, είναι θέματα τα οποία γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Αλλά στο ποδόσφαιρο κρατάμε τα καλά και διώχνουμε τα κακά. Πώς είδες το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εγώ είμαστε σε ένα όμιλο πάρα πολύ δυνατό, με καλές ομάδες. Δεν θα παραλείψω τη μεγάλη νίκη μέσα στην Άξο, που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Και δεν θα παραλείψω βέβαια με ανατροπή που κερδίσαμε την Ανομέρα, τη Μύκονο. Όσο λέγεται τώρα, γιατί έχει μια ονομασία, έχουν κάνει μια συγχώνευση. Και θα σταθώ στο γεγονός της μεγάλης μοναδικής που χάσαμε στο 96 λεπτό από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, από έναν γκολ που μπορούσε όχι μόνο να μην μπει, αλλά μπορούσε και να μην γίνει φάση. Τέλος πάντων, αυτά έχει το ποδόσφαιρο, γι' αυτό έχει τις χαρές και τις λύπες. Πάντως, ένας όμιλος. Πολύ δυνατός. Με πολλές ιστορικές ομάδες και πολύ καλές ομάδες. Ο Πανιόνιος, η Λιούπολη, Προοδευτική, Εθνικός, Φωστήρας. Ο Φωστήρας, ομάδες που έχουν διατελέσει στην Αλφαδική, και μάλιστα ο Πανιόνιος ήταν και πέρσι στην Σουπερλίγκα. Άλλο τι έγινε, τι έγινε και η κατάληξη που είχε, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο δεν το εξετάζω εγώ, ούτε είμαι σε θέση να κρίνω τι έγινε και τι δεν έγινε. Ποιος ήταν πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ποιον στόχο θέσατε ως Χαραβιακός για το φετινό πρωτάθλημα? Από ό,τι άκουγα εγώ στους ανθρώπους, ήταν η γρήγορη παραμονή και ό,τι άλλο προκύψει. Η γρήγορη παραμονή. Αυτή ήταν, γιατί την προηγούμενη χρονιά ο σύλλογος, αν θυμόστε καλά κύριε Ζαφυρίου, έπεσε για ένα γκολ. Όχι βαθμό, για ένα γκολ. Υπήρχε ένα γκολ διαφορά. Κάποιος είχε ένα γκολ διαφορά και σώθηκε εκείνος και εμείς μείναμε απ' έξω. Και λέω εμείς, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τώρα μέλος του Χαραβιακού. Από τον θρίαμβο Αθήνας, τι έχεις να θυμάσαι ως αγωνιστικές χρονιές? Τις αγωνιστικές χρονιές έχω να θυμάμαι τις ανόδους που κάναμε, τους ανθρώπους που συνάντησα εκεί που ήταν καταπληκτικοί και εξαιρετικοί παράγοντες, αλλά κάποια στιγμή όμως, όπως είπα και προηγουμένως, έρχεται ένα τέλος. Το τέλος αυτό ήρθε, βέβαια, όχι όπως το περίμενα εγώ, γιατί στεναχωρήθηκα. Και ό,τι με στεναχωρεί, μου είπε κάποιος, ο οποίος είναι συγχωρημένος τώρα και συγκεκριμένα ήταν ο πατέρας μου, ό,τι σε στεναχωρεί θα το πετάς πίσω και θα προχωράς μπροστά. Και εγώ έκανα αυτό που έλεγε η ψυχή μου εκείνη την ώρα και η καρδιά μου. Βασίλη, κάνοντας τον απολογισμό, μετά από τόσα χρόνια στον χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, τι σου έχει μείνει, τι σου μένει, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις? Έχω ξεχωρίσει τις τεράστιες γνωριμίες μου και του κόσμου την ευχαρίστηση που με βλέπουν και με χαιρετούν. Αυτό για μένα είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, περισσότερα από τα χρήματα. Που να έχω χρήματα είναι περισσότερα. Αυτή η αγάπη που μου είχε ο κόσμος, και συγκεκριμένα πηγαίνοντας μέχρι και την Άξο ακόμα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με γνώρισαν και με χαιρετήσαν στο καράβι, στο ταξίδι, γενικά στην πόλη τους. Από την Άξο ήρθαν άνθρωποι και από τη Μύκονο ήρθαν άνθρωποι και με χαιρετήσαν. Δεν συζητάω εδώ στην Αθήνα όταν συναντηθήκαμε σε αγώνα φιλικός με το Φωστήρα στον Ταύρο, με χαιρετάγανε 20 άνθρωποι. 30 που υπήρχαν εκεί. Είναι σημαντικό κεφάλαιο. Αυτά που μένουν εμένα το ποδόσφαιρο. Βασίλη, με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει, αξίζει κάποιος νέος, θα προέτρεπες κάποιον νέο παράγοντα να ασχοληθεί με το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας? Νομίζει ότι μπορεί να ασχοληθεί με το χώρο του ποδοσφαίρου και έχει κάποιες γνώσεις,
και τις οποίες γνώσεις θα εμπλουτίσει ακούγοντας τους παλιούς παράγοντες που υπάρχουν σε κάθε σύλλογο, γιατί σε κάθε σύλλογο έχει κάτι σημαντικούς ανθρώπους και θα παίρνει τα καλά τους, θα κρατάει τα καλά τους και θα τα ρίχνει μετά στη μάχη σαν όπλα. Τότε μπορεί να ασχοληθεί. Εάν θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει αυτός, με το μυαλό του, δεν νομίζω ότι θα πετύχει και να μην ασχοληθεί, γιατί θα το χαλάσει. Απόδειξε ότι κάποιοι στο θρίαμβο ασχοληθήκαν χωρίς να ξέρουν και το χαλάσαν. Βασίλη, τώρα τι πιστεύεις, θα έχουμε επανέναρξη πρωταθλήματος? Με αυτά τα που ακούω, μου είναι λιγάκι δύσκολο να μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να αρχίσει όταν δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα σχολεία. Όταν δεν έχουν ανοίξει, οι Δήμοι έχουν κλειστά τα γήπεδα, στο γήπεδο της Ηλιούπολης, παραδείγματος χάρη, δεν περνάει κουνούπι. Έχουν κλείσει πόρτες, έχουν κλείσει παράθυρα. Ένα γεγονός είναι ότι αρχίζοντας το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, παραδείγματος χάρη, δεν θα πρέπει να αρχίσουν και οι ακαδημίες των ομάδων της Τρίτης Εθνικής. Αυτά τα παιδάκια όλα, αν είναι 90 παιδάκια, παραδείγματος χάρη, σε μία ομάδα, έχουν και άλλους 90 ανθρώπους που θα τα κουβαλάνε αυτά τα παιδάκια στους διάφορους χώρους. Και όταν συνοστίζονται 90 άνθρωποι, 40 άνθρωποι έξω από ένα χώρο, είναι και δύσκολο λόγω της πανδημίας. Και βέβαια κάτω από τις οδηγίες των επιδημιολόγων που λέει να μην μαζευόμαστε και να μην κάνουμε και να μην μαζευόμαστε σε χώρο, δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο να πράγματα. Όταν ακούω εγώ περιοχές οι οποίες πηγαίνουν με στο κόκκινο, αρχίζει να μένεις από τον Εύρο, από την Κοζάνη, από το προχθές ήταν το νησί της Λέσβου στα κόκκινα. Είναι λιγάκι δύσκολο αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις και να ακούσουν τις προτροπές και τις συνταγές και των επιδημιολόγων και των γιατρών, των ειδικών. Εγώ ειδικός δεν είμαι και ούτε πρόκειται να γίνω τώρα, γιατί έχω μεγαλώσει. Εγώ τελευταία θέλω να προσθέσω ότι έχω ακόμα δύναμη, τουλάχιστον ο Θεός μου δίνει ακόμα δύναμη, να συνεχίσω σε αυτό το χώρο, όποτε και όποτε αρχίσει αυτό το κόλπο μετά την πανδημία. Μιλάς, είσαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο, με τον κύριο Φίτρο, με τον προπονητή, με τον κύριο Χατζιαλέξη. Με διάφορους προεδριστές, με τηλεφωνικούς, μου τηλεφωνάνε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους τηλεφωνώ και ευχαριστιώνται όταν εγώ τους παίρνω τηλέφωνο. Η διοίκηση του Χαραβιακού τελευταία τους μάζεψε λίγο-λίγο. Έδωσε την πίτα και τα προκαθορισμένα χρόνια πολλά που ήταν κάθε χρόνο προγραμματισμένα, έκανε αυτό που έπρεπε ακριβώς. Αυτό που έπρεπε να κάνει μια προσωπική ομάδα. Τώρα, Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω πάλι με την εμπειρία που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τα πρωταθλήματα της ΕΦΣΑ. Ναι. Τι μπορεί να κάνει η διοίκηση της ΕΦΣΑ για να βελτιώσει την εικόνα των πρωταθλημάτων? Είναι τα πρωταθλήματα ανταγωνιστικά της ΕΦΣΑ? Τα πρωταθλήματα της ΑΛΦΑ, της ΕΦΣΑ γενικότερα, σε όλες τις βαθμίδες, είναι κατά πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ενώσεις. Με την συμβολή του κ. Δημητρίου και με τη συμβολή της διοίκησης της ΕΦΣΑ είναι πάρα πολύ καλά. Συν το γεγονός ότι έχει μια πάρα πολύ καλό επίπεδο γραφείο η ΕΦΣΑ, που δεν το έχουν, δεν το έχει η ΕΠΟ. Εγώ αυτό διαπίστωσα. Δεν το έχει δηλαδή. Τώρα θα μου πεις, είναι κάποια πράγματα που είδα σημαντικότατα, δεν μπορώ να τα αναφέρω αυτή τη στιγμή, τα οποία η ΕΦΣΑ προπορεύεται, τα είδα και στεναχωρήθηκα λίγο, γιατί να είναι έτσι αυτό και να το έχει η ΕΦΣΑ πιο μπροστά. Η ΕΦΣΑ για να βελτιώσει και ορισμένα πράγματα είναι καταρχήν να θέσει σαν όρο στους Δήμους να βελτιώσουν τις συνθήκες των αγωνιστικών χώρων, να βελτιώσει τις συνθήκες των αποδητηρίων. Δεν είναι δυνατόν στο 21ο αιώνα, στο 2021, να μπαίνουν πρωτοθεριστές 18 τώρα, 20 τώρα, πρωτοθεριστές συν τους παράγοντες, συν το αθλητικό υλικό, συν τις τσάντες τους, συν σε κάποια αποδητηριάκια που είναι μόνο για κοτόπουλα. Σε κάποια γήπεδα πηγαίνουμε και πατάμε ένας πάνω στον άλλο. Δεν είναι δυνατόν. Να βελτιώσουν οι Δήμοι που έχουν την κυριαρχία και την αυθήνη των γήπεδων, να βελτιώσουν τα γήπεδα. Συν να βελτιώσει τους αγωνιστικούς χώρους. Εμείς εκεί στο Χαραβιακό παίρνουμε συγχαρητήρια από τους ανθρώπους που έρχονται να παίξουν είτε φιλικό είτε πρωτάθλημα για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου όμως την έχει την επίβλεψη ο Δήμος. Και έχει μια εταιρεία
η οποία είναι εξαιρετική και έχει την κατάσταση του γηπέδου του φυσικού χορταριού του γηπέδου της Ηλιούπολης σε καταπληκτικό επίπεδο. Καλύτερα και από το Ολυμπιακό Στάδιο και καλύτερα από τα γήπεδα αυτά που αλλάζουν τώρα τις Σκλωδάπητες. Βασίλη, κλείνοντας, θα ήθελα τις δικές σου ευχές, τις ευχές του έφορου του ποδοσφαιρικού τμήματος, του Χαραδιακού, του Βασίλη Νταμάνη, για τη νέα χρονιά. Καταρχήν, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά στη διοίκηση του Χαραδιακού, στον Μανώλη τον Φίτρο, στον Νίκο τον Ρίγα, στον Σπύρο τον Παλόγου και σε όλους τους παράγοντες του Χαραδιακού, είτε παλιούς είτε νέους και αυτούς που έχω γνωρίσει εγώ. Εύχομαι όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξαναρχίσουμε πάλι να πηγαίνουμε στο γήπεδο, αλλά με φιλάθλους. Και εύχομαι αυτή η πανδημία να βγούμε νικητές. Και το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους του Χαραδιακού. Ποιο είναι το μήνυμα του Βασίλη Νταμάνη στους φιλάθλους του Χαραδιακού? Να έρχονται κάθε Κυριακή στο γήπεδο, να απολαμβάνουν την ομάδα τους και να είναι ήσυχοι και να είναι εγκάρδια με την ομάδα, όχι με άλλα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι καλή χρονιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά.